Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων πραγματοποιήθηκε χθες το πανηπυρωτικό συλλαλητήριο που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων στα Γιάννενα με αφορμή το 5ο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν τα εργατικά κέντρα Άρτας, Θεσπρωτείας, Λευκάδας, καθώς και εργατικά σωματεία αλλά και φοιτητικοί σύλλογοι. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Συμβολή των Οδών Ιωσέφ Ελιγιά και Αβέροφ, όπου έγιναν χαιρετισμοί καθώς και κεντρική ομιλία για να ξεκινήσει στην συνέχεια μαζική πορεία των εργαζομένων με πανό και συνθήματα προς το ξενοδοχείο Ντιλάκ, όπου και διεξήχθη το 5ο Περιφερειακό Συνέδριο. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη, ενώ υπήρχαν και δύο δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες δεν επέτρεψαν στους διαδηλωτές να πλησιάσουν στο συνεδριακό κέντρο, όπου και πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από την πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, Χριστίνα Τουλκιαρίδου, ενώ χαιρετισμού απίφθηναν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα των Πρωτοετών Φοιτητών της Εστίας Γιώργος Τσίγκος, ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Άρτας και πρόεδρος του Σωματείου Γαλακτοστροφίμων Ποτών Άρτας Βασίλης Βάσιος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας Βαγγέλης Μπέτσας. Το συλλαλητήριό μας γίνεται την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού που μόλις μας ήρθε από την Αμερική. Εκεί όπου έταξε την ακόμα πιο ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια ή πανάτο στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί όπου έταξε την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς που ενδιαφέρουν τα μονοπόλια των ΗΠΑ, όπως η ενέργεια και το εμπόριο. Οι εργαζόμενοι της Ηπείρου ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει ανάπτυξη για τον τόπο μας. Σημαίνει ανεργία να μην ξεκολλάω το 30%. Σημαίνει τα λεγόμενα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας που ενσωματώνουν τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο να μην αντιμετωπίζουν την ανεργία μας, αλλά να χειροτερεύουν τους όρους. Σημαίνει φαγητό από τα συσίτια, σημαίνει εθαλομύθλιο από τα τζάκια, σημαίνει παιδιά που λιποθυμούν από την πείνα στα σχολιά. Σημαίνει ξεκλειρισμένη αγροτιά και λουκέτα για τους αυτοαπασχολούμενους. Η Ιόνια και η Εγνατία, οι δρόμοι που θα μας έβγαζαν από την απομόνωση, έγιναν με μεροκάματα των 25 ευρώ για τους οικοδόμους και για να τους διασχίσουμε θέλουμε πάνω από 75 ευρώ. Οι δρόμοι τους μας είναι άχρηστοι, αφού δεν μπορούμε να τους διασχίσουμε. Οι διαδικασίες για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΔΝΤ και τους άλλους οργανισμούς του κεφαλαίου προϋποθέτουν την ομοθέτηση 100 νέων αδεργατικών μέτρων που θα περιλαμβάνουν περικοπές κοινωνικών δαπανών, επιδομάτων, χειροτέρευση εργασιακών νόμων και μέτρα που στοχεύουν στην οργάνωση και τη διεκδίκηση. Η κατάσταση από μόνη της, χωρίς την παρέμβασή μας και τους αγώνες των εργαζομένων, δεν ανατρέπεται. Κάθε χρόνο λοιπόν, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, όλο και περισσότερα παιδιά μένουμε χωρίς δωμάτιο. Την ίδια στιγμή που εκατοντάδες παιδιά διαγωνιζόμαστε για το ποιος είναι ο πιο φτωχός και ποιος τελικά θα καταφέρει να σπουδάσει, και την ίδια στιγμή που κόβουν τα συγγράμματά μας και τη μόρφωσή μας, ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πόλη για να διαφημίσει πόσο καλή και δίκαιη είναι η ανάπτυξη, για το πώς δηλαδή θα αναπτυχθούν τα κέρδη των ομίλων, ενώ εμείς άστεγοι και αναγκαζόμαστε να εγκαταλείψουμε τις σπουδές μας. Δεν θα το ενεχτούμε. Εμείς και η Επιτροπή Πρωτοετών Εστιακών Φοιτητών διεκδικούμε δωρεάν στέγαση για όλους τους φοιτητές. Στο συνέδριο αυτό δεν πρόκειται να δώσουν στοιχεία σε πόσα λαϊκά νοικοκυριά κόβεται καθημερινά το ρεύμα. Δεν πρόκειται να δώσουν στοιχεία για το πόσοι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Δεν πρόκειται να δώσουν τα διαγράμματα και τις καμπύλες του μισθών και των συντάξεων των εργαζομένων και συνταξιούχων.
Δεν πρόκειται να δώσουν στοιχεία για το πόσα παιδιά Τσάρτας και Τσιμπήρου μετανάστευσαν τα τελευταία χρόνια ανισχώντας δουλειά στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται να δώσουν πίνακες των εργατικών ατυχημάτων. Κόντρα στα συνέδρια της ανάπτυξής τους που περνάνε μέσα από το ξεπούλημα της Δοδόνης για να γονατίσουν την κτηνοτρόφη. Περνάνε μέσα από την υπερφορολόγηση των αγροτών. Περνάνε μέσα από το χαράτσωμα, από τον ΕΦΚΑ και από χίλια δυο ουσιαστικά να συγκεντρώσουν γη, παραγωγή και εμπορία σε λίγα χέρια. Φτιάχνουν τα νέα τσιφλίκια του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι και πρέπει να τους δώσουμε απάντηση μαζικά και ενωμένη. Ενιαία είναι η επίθεση που δεχόμαστε όλα τα φτωχά στρώματα, ενιαία πρέπει να είναι και η απάντησή μας.